μηνύματα και όλα είναι. Λοιπόν, με έχετε γεμίσει μηνύματα και όλα είναι υποστηρικτικά. Δυστυχώς κινδύνουμε, συντρόφια, φίλοι, γνωστοί, αντίπαλοι, να παγιδευτούμε στο αυτονόητο. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχουν μερικά από αυτά τα σχόλια τα οποία είναι εύστοχα και κάνουν τους ανθρώπους όλους να σκέφτονται. Θα ήθελα να τα διαβάσω όλα. Είναι δύσκολο να κάνω μία επιλογή. Προτιμώ να μείνω σε ένα μήνυμα που λέει ότι ο κομμουνιστής έχει ρόλο να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και αυτός είναι πραγματικός κομμουνιστής. Ξέρω ότι από μένα ζητάτε κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, θα κάνω κάτι που δεν το κάνω συνήθως. Θα το σπάσω με την άδειά σας. Θα σας διαβάσω το κομμάτι που θα δημοσιεύσω την Κυριακή στο Ριζοσπαστή. Έτσι, για να συνοψίσω μια ολόκληρη κατάσταση και μετά να μπορώ να περάσω και στα μηνύματά σας με μια σχετική άνεση. Μερικά από αυτά είναι και εξαιρετικώς και ξεχόντως αποκαλυπτικά διατοπιών του ανδρός και μια σειρά από πληροφορίες που δεν μπορώ να τις διασταυρώσω και με τους ανθρώπους που δεν μιλάνε, αν δεν διασταυρώσουν πληροφορίες, ή τουλάχιστον προσπαθώ να το κάνω. Σας διαβάζω λοιπόν, δεν έχει αποχρώσει το μαύρο. Ούτε για αυτούς που ζουν, πορεύονται, πολιτεύονται, ακόμα και αν απλώς επιζουν εκτός της μαύρης τρύπας του πολιτικού σύμπαντος. Μπορεί στην πιάτσα να κυκλοφορούν οι 50 πορνο αποχρώσεις του γκρι, αλλά ο φασισμός δεν είναι πορνό. Είναι σκότος και θάνατος. Μήτε καν κάρβουνο για να κινήσει μηχανές. Καρβουνιάζει τους ανθρώπους. Είναι επιλογή υποκειμενική και αντικειμενική, ατομική ή συλλογική, χωρίς ελαφρυντικά. Η μαύρη τρύπα που ανοίγει ο φασισμός στο κοινωνικό και πολιτικό σώμα δεν είναι πεδίο προς διαχείριση. Δεν είναι νομιμοποιημένο παράλληλο σύμπαν στο οποίο λειτουργούν ανακλαστικά είδωλα της όποιας δημοκρατίας. Δεν καθρεφτίζεσαι στο απόλυτο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει εύλογη σιωπή μεταξύ ζωντανών. Είναι η σιωπή που ακούγεται. Η σιωπή του θανάτου δεν είναι εύγλωτη. Είναι απλώς σιωπή. Το αυτονόητο στην πολιτική εκτίμηση δεν είναι άλοθη. Είναι αντιθέτως ανάληψη ευθύνης που όμως κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Το άλοθη των ημερών της ελληνικής πολιτικής αρένας είναι η έκπληξη. Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο φασίστας, ο μαύρος της διπλανής πόρτας, το καλό παιδί που γλίστριζε, τι κρίμα κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί είναι οπαδοί της άποψης ότι στην πολιτική το λάθος ισοδυναμεί με έγκλημα. Χωρίς ποτέ να διευκρινίζουν ποιος είναι ο δράστης και ποιος το θύμα. Άμα ανεχθείς εν ονόματι της όποιας δημοκρατικής ανοχής να περάσει από τη χαραμάδα του πιο κλειστού προσωπικού ιδεολογικού του όποιου σπιτιού σου το βοθρολιματικό άρωμα του φασισμού, τότε δεν μπορείς να μιλάς για έκπληξη. Αυτός ο υφέρπον φασισμός με μικροαστικό κουστούμάκι ή και ακαδημαϊκές περγαμινές ή και τα βραντήλια της συνειδητής ή ασυνείδητης κοινωνικής ακατεργασιάς που ενδύεται αυθόρμητη λαϊκότητα είναι προήμιο γενικευμένης εφόδου του. Και η παραμικρή αντίσταση έχει σημασία. Λειτουργεί ως συναγερμός. Η αξία είναι στην προειδοποίηση. Ποιοι είναι οι γενικοί όροι που ευνοούν την άνοδο του φασισμού? Μπορούμε να τους απαριθμίσουμε εν συντομία. Πρώτον, η ένταση της οικονομικής κρίσης και της ταξικής πάλης. Δεύτερον, η εντυνόμενη απογοήτευση από τον κοινοβουλευτισμό. Τρίτον, η ύπραξη Εβραίων μικροαστικών, μεσαίων στρωμάτων του εξαθλειωμένου προλεταριάτου και των τμήματων των εργατών υπό καπιταλιστική επιρροή. Τέταρτον, η απουσία αυτοτελούς ταξικά συνειδητής ηγεσίας του κύριου όγκου της εργατικής τάξης. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Ρατζανί Πάλμεντάτ το 1934. Φασισμός και κοινωνική επανάσταση. Εκδόσεις σύγχρονης εποχής. Για όποιον θέλει να ορθώσει ανάστημα στην αντίληψη ότι το μαύρο έχει αποχρώσεις, ας το διαβάσει. Δεν έχει αποχρώσεις. Αποκτήνωση μόνον έχει. Και επειδή χθες ήταν και πανσέλινος, ένα φεγγάρι αλόκοτο. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στο τραγούδι Μαρία Φαραντούρη, η μουσική του έξωγου Μίχη Θοδωράκη. Και νομίζω ότι αξίζει κάτι που θαμπώνεται, πονεί και αναστενάζει, να τα ακούσετε.